Το καιρικό φαινόμενο της έντονης βροχόπτωσης συνεχίζεται. Έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα σε περιοχές γύρω από τον Δήμο Λαρισαίων, όπως το Δήμο Κελαλιάς και αλλού. Και αυτό έχει το αποτέλεσμα να εισραίουν πολλά νερά, πολύ μεγάλες ποσότητες προς την πλευρά της πόλης. Αυτό έχει βάλει σε συνεγερμό τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας του Δήμου Λαρισαίων. Αντιμετωπίζουμε προβλήματα αυτή τη στιγμή, παρά το ότι στο σύνολό της, στην πλειοψηφία της πόλη και το κέντρο της και οι περισσότερες συνοικίες λειτουργούν καλά και δεν έχουν προβλήματα με το νερό. Υπάρχουν δύο συνοικίες οι οποίες βρίσκονται κοντά σε τάφρο, η οποία διαμορφώνει προϋποθέσεις απορροής του νερού των μεγάλων ποσοτήτων του. Είναι η συνοικία του Αγίου Γεωργίου και η συνοικία της Τούμπας, στην οποία επεμβαίνουμε αυτή τη στιγμή στην τάφρο για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες και να αποφύγουμε πλημμυρικά φαινόμενα μέσα στις συνοικίες αυτές. Σε αυτές τις δύο συνοικίες δεν θα λειτουργήσουν αύριο το πρωί οι δύο βρεφονηπιακοί σταθμοί, της Τούμπας και του Αγίου Γεωργίου. Ταυτόχρονα, από την άλλη πλευρά της πόλης, έχουμε μεγάλες ποσότητες νερού στην περιοχή του χωριού Κάστρο, στο οποίο βεβαίως έχουμε και 30 εγκλωβισμένους ανθρώπους που δεν αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε επιχείρηση απεγκλωβισμού τους, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας. Αυτό που θέλω να πω στους συμπολίτες μου είναι να προσέχουμε, να μειώσουμε τις μετακινήσεις μας και ιδιαίτερα στα σημεία που έχουμε αναφέρει να αποφύγουμε εντελώς τις μετακινήσεις μας, τουλάχιστον των ανθρώπων που δεν ζουν στις συνοικίες αυτές, γιατί εκεί εμείς κάνουμε ήδη δραστηριότητα και δουλειά σε σχέση με την υπόθεση αυτή.